Γεια σας φίλοι μου και καλή εβδομάδα. Ένα μικρό βιντεάκι θα κάνω σήμερα και θα μιλήσω για τον βασικότερο λόγο που ισχύει στις 99% των περιπτώσεων που ένα αλυσοπρίωνο ή μία αλυσίδα αλυσοπρίωνου κόβει στραβά. Παιδιά, ο λόγος είναι το τρόχισμα. Και καινούργια αλυσίδα να έχουμε και καινούργια λάμα, κάποια στιγμή η αλυσίδα θα σταματήσει να κόβει καλά, οπότε πρέπει να την τροχίσουμε. Εκεί είναι και που θα γίνει το λάθος και η αλυσίδα θα ξεκινήσει να πάρει το στραβό το δρόμο. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, το πρώτο τρόχισμα της αλυσίδας. Εντάξει, λοιπόν, τι γίνεται τώρα και είμαι σίγουρος 100% ότι το έχουν πάθει οι περισσότεροι οι οποίοι ασχολούνται με το τρόχισμα του αλυσοπρίωνου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο, ένα από τα δύο χέρια το δυνατό τους. Οι περισσότεροι είναι δεξί και εγώ είμαι δεξιός. Εντάξει. Παιδιά, από τη φύση μας, θέλοντας και εμείς, όταν είμαστε καινούργοι, ειδικά καινούργοι στο τρόχισμα της αλυσίδας, θα τροχίσουμε τη μία πλευρά καλύτερα από την άλλη. Η πλευρά που θα τροχίσουμε καλύτερα, εάν τροχίζουμε έτσι, με το δεξί λίμα, είναι τα αριστερά δόντια της αλυσίδας, όπως φεύγει η αλυσίδα από το μηχανάκι προς το ξύλο. Εντάξει, αυτά τα δόντια, ο δεξιός θα τα τροχίζει πάντα καλύτερα από τα άλλα, εάν δεν το προσέξει. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, παιδιά. Το δεξί χέρι, η κίνηση που πρέπει να κάνουμε με τη λίμα προς τα μέσα, προς το δόντι, για να τροχίσουμε το δόντι, είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο φυσική. Εντάξει, όταν γυρίσουμε το προϊόνι από την άλλη, κάποια στιγμή που θα τελειώσουμε τα δόντια της μία πλευράς, πρέπει να τροχίσουμε την άλλη. Εντάξει, θα έρθουμε από εδώ. Εδώ, παιδιά, είναι το πρόβλημα. Ο δεξιός με τη λίμα έτσι δεν μπορεί να ασκήσει τη σωστή πίεση προς τα μέσα. Είναι λίγο άβολα. Εντάξει. Αποτέλεσμα, τα δόντια που θα τροχίσουμε από αυτή την πλευρά να μην γίνουν το ίδιο κοφτερά όσο τις άλλες πλευράς. Εντάξει, αυτός, παιδιά, είναι ο λόγος που τα πριόνια κόβουν στραβά. Εντάξει. Στο 99% των περιπτώσεων, σίγουρα υπάρχουν και άλλοι λόγοι, όπως η λάμα, αν έχει φαγωθεί το αυλάκι εκεί που πατάει αλυσίδα ανώμια, αλλά για να γίνει αυτό, παιδιά, θα πάρει χρόνια, ειδικά με το μηχάνημα είναι καλής ποιότητας, θα πάρει χρόνια και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολλές κακοτροχισμένες αλυσίδες που να κόβουν στραβά για να μας στείλουν τη λάμα μονοπλευρά. Εντάξει, γι' αυτό δεν το αναφέρω. Αναφέρω το συχνότερο λόγο που θα συναντήσουν όλοι, μα όλοι, όταν τροχίζουν το αλυσοπρίωνο με τη λίμα. Εντάξει. Παιδιά, θα το ξαναπώ, το είπα και στα άλλα βιντεάκια και για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τα άλλα μου δύο βιντεάκια που είναι θεωρία για το τρόχισμα της αλυσίδας, θα αφήσω link στην περιγραφή να πάνε να τα παρακολουθήσουν. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα θα σας πω εγώ εδώ την λύση που έχω βρει εγώ προσωπικά σαν λύση για την άβολή μου πλευρά. Παιδιά, τι κάνω εγώ. Εντάξει. Θα σας δείξω τι κάνω εγώ για να σιγουρευτώ ότι έχω τροχίσει και τα δόντια της άλλης πλευράς εξίσου κοφτερά. Έχω εξασκηθεί και έχω καταφέρει να κρατώ τη λίμα με τα δύο χέρια. Ενώ στην άλλη πλευρά τροχίζω με το ένα, εδώ για να μπορέσω να πετύχω το ίδιο αποτέλεσμα τροχίζω με τα δύο χέρια. Με το ένα χέρι τραβάω και παράλληλα βοηθάω την πίεση προς τα μέσα προς το δόντι. Είναι αυτή εδώ η κίνηση, παιδιά. Εντάξει, αυτό έχω βρει εγώ και με βοηθάει και καταφέρνω να τροχίζω την αλυσίδα μου όμοια και από τις δύο πλευρές και έτσι να έχω σωστό αποτέλεσμα. Εντάξει, όσοι έχετε πρόβλημα με το τρόχισμα και θέλετε η αλυσίδα σας να κόβει πιο ίσια, αυτό είναι το tip που μπορώ να σας πω εγώ, παιδιά. Από δεξιά έτσι μπορούμε να βάλουμε τη σωστή πίεση, παιδιά. Εντάξει, και εδώ καλά είναι, αλλά εμένα, ας πούμε, δεν με βολεύει έτσι με τα δύο χέρια. Το έχω βρει εδώ καλά
Μικρό ένα χέρι, έτσι. Εντάξει. Παιδιά, παχύμετρο, μαρκαδόρο, σταθερό οδηγό, βάθους, δεν τα χρειαζόμαστε, παιδιά, στο τρόχημα της αλυσίδας. Το τρόχημα της αλυσίδας είναι να κάνουμε όλα τα δόντια εξίσου κοφτερά, άσχετα με το μήκος τους. Δεν κοιτάμε, παιδιά, να τα κάνουμε όλα όμοια, γιατί ένα δόντι μπορεί να θέλει, ας πούμε, 4 περάσματα για να γίνει κοφτερό. Ένα άλλο δόντι μπορεί να θέλει 7 περάσματα. Τι θα κάνουμε, θα σταματήσουμε στα 4. Δηλαδή θα το αφήσουμε ατρόχιστο. Εάν αφήνουμε, παιδιά, δόντια ατρόχιστα πάνω στην αλυσίδα, η αλυσίδα στην πλευρά που έχει τα περισσότερα δόντια που είναι καλά τροχισμένα, εκεί θα τραβάει, εκεί θα κόβει στραβά. Εντάξει, αυτά, παιδιά, δεν τα χρειαζόμαστε πια. Λίμα, σκέτη, είμαι οδηγό και προοδευτικό οδηγό βάθος. Παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Εάν τροχίσουμε όλα τα δόντια εξίσου κοφτερά και αν κατεβάσουμε οδηγούς βάθους με τον προοδευτική καλύμπρα, η αλυσίδα μας τα κόβει σαν καινούρια, ίσως και καλύτερα. Εντάξει. Αυτό ήταν, παιδιά, το βιντεάκι. Ελπίζω να βοήθησα κάποιους με την πληροφορία αυτή. Παιδιά, είναι βγαλμένη από την προσωπική μου εμπειρία. Για χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια και εγώ δυσκολευόμουν πάρα πολύ να κάνω την αλυσίδα μου να κόψει ίσια. Και όλα αυτά ήταν επειδή υπήρχε η τεράστια παραπληροφόρηση περί μήκος δοντιών και αυτός εδώ ο οδηγός και τέτοια. Τα πράγματα, παιδιά, είναι απλά. Εντάξει, όλα τα δόντια κοφτερά σαν ξηράφι. Κοφτερά σαν ξηράφι, όχι 3 περάσματα, 4 περάσματα, 7 περάσματα, όλα το ίδιο σε κάθε δόντι. Αυτό, παιδιά, έχει να κάνει με το τι θα χρειαστεί το κάθε δόντι για να γίνει κοφτερό σαν ξηράφι. Άλλο δόντι θέλει 5, άλλο θέλει 7 και άλλο θέλει 17. Εντάξει. Και προοδευτικό οδηγό βάθος. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.